Λόγω τώρα στον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη, πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, ο οποίος θα συντονίζει τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι επίσημοι. Υπόθηκαν κάποια ονόματα κάποιων παρόντων εδώ. Μου αναφέρθηκε ότι υπάρχει ο κύριος μαζί μας. Παρευρίσκεται ο κύριος Εμμανουήλ Στεφανάκης, υποψήφιος βουλευτής με το Κινάλ. Πιθανόν κάποια ονόματα να διέλαθαν τις προσοχές της διοργάνωσης και να μην ανακοινώθηκαν, να μας συγχωρήσετε γι' αυτό. Όπως και ένα μεγάλο συγγνώμη ζητούμε από το γεγονός ότι η προσέλευσή σας ξεπέρασε ίσως και την κάθε αισιόδοξη προσδοκία και δυστυχώς πάρα πολλοί από εσάς είστε υποχρεωμένοι όρθιοι να παρακολουθήσετε τις εργασίες της σημερινής συνάντησής μας. Η κυρία Μούτσια λέει, ναι, τη είχα αναγκαστεί, τη βλέπω κιόλας. Καραλή Μέλπο, Αένωση Υπηρωτών Αχαρνών. Είστε όλοι σημαντικοί πάντως για τη σημερινή μας εκδήλωση. Αυτό να το ξέρετε. Και η κυρία Αργυρό Ζήσιμο από την Αριστοτέλη. Και είναι και φίλοι μου, φανταστείτε. Να πω, κύριε Υπουργέ, να πω εντάχει τη διαδικασία πώς τουλάχιστον συνοηθήκαμε με τους διοργανωτές εδώ να γίνει. Ο κύριος Υπουργός θα εισηγηθεί, θα είναι ο κύριος εισηγητής, θα ακολουθήσουν 5 εισηγήτριες που θα ανέφερε ο κύριος Αφουξενίδης με τις θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια, με την άδεια όλων σας, θα δοθεί ο λόγος στους 2 κατεξοχήν συλλόγους για να κάνουν τις παρεμβάσεις τους. Σύντομες παρεμβάσεις είναι ο Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας με τον κύριο Κουλογιάννη και η Ένωση Γονέων με την κυρία Μότσια. Νομίζω ότι δεν έχετε αντίρρηση από αυτού. Στη συνέχεια, θα δοθεί ο λόγος για ερωτήσεις τυχόν, αν υπάρχουν ερωτήσεις από τον κόσμο και θα. Τον επίλογο πάλι ο κύριος Πανούσης και δεν ξέρω αν ο κύριος Αφουξενίδης θα αισθανθεί την ανάγκη να πει και εκείνος τον επίλογό του. Συμφωνούμε στη διαδικασία. Συμφωνώ. Ομόφωνα, ομόφωνα. Ορίστε τι. Να καλησπερίσω. Μας συνδέουν πολλά, ενώ δεν φαίνεται αυτό. Και κυρίως μας συνδέουν σχέδια. Διότι προφανώς όλοι έχουμε ένα όραμα να κάνουμε μια καλύτερη κοινωνία, ευρύτερα, παγκόσμια, ευρωπαϊκή, εθνική, αθηναϊκή. Αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει πεπρωμένο μιας πόλης να ζει με το έγκλημα στο προσκεφαλό της. Δεν υπάρχει. Άρα μια πόλη όπως οι Αχαρνές που τουλάχιστον όσο εγώ και ως επιστήμονας αλλά και στο χρονικό διάστημα που είχα την αρμοδιότητα της προστασίας του πολίτη αισθανόμουν την πίεση την οποία εσείς κυρίως είναι αυτή η οποία δέχεστε και περίπου ότι αυτό δεν λύνεται ενώ λύνεται κατά τη γνώμη τόσο το θέμα της ευθύνης των οργάνων της πολιτείας, αν μη τι άλλο, αλλά και των επιστημών, όπου και αυτοί συμβάλλουν, γίνεται βαρύτερο. Ξέρετε, το έγκλημα έχει μαύρο χρώμα. Άρα όλα τα άλλα χρώματα και υπονοώ τα παραταξιακά, τα πολιτικά, τα ιδεολογικά, πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν αυτό το μαύρο χρώμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται μία μονόπλευρη διαχείριση εγκληματικότητας, πολλό μάλλον όταν εγκληματικότητα έχει έναν διεθνικό, υπερεθνικό, υπερκρατικό χαρακτήρα που ξεπερνάει πολλές φορές και τα ίδια τα όργανα του κράτους. Θα έρθω μετά από αυτή την εισαγωγή και ακούω ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Φουξενίδη και του ευχηθώ καλή επιτυχία. Αλλά ταυτόχρονα θα ήταν άδικο να μην πω πόσες φορές έχω έρθει εδώ στο παρελθόν και έχω με όλους τους δημάρχους συνεργαστεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά και με τον περιφερειάρχη τον κύριο Σγουρό
και με τους βουλευτές, τον κύριο Δέδε και τους άλλους, έχω συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Απλώς στην Ελλάδα δεν έχουμε συνέχεια και συνέπεια, δεν έχουμε διάρκεια. Συνήθως με την ευκαιρία ενός γεγονότος προσπαθούμε να κάνουμε μια κίνηση εντυπωσιασμού και όχι βάθους. Έχουν δηλαδή εξυγειανθεί εντός αγωγικών πόλεις στην Ευρώπη με πολύ βαρύτερη εγκληματικότητα από αυτή που έχει η περιοχή. Παρατάστατα θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη ανάλυση. Τι συμβαίνει τώρα? Οι πόλεις πλέον είναι αυτές οι οποίες χαρακτηρίζουν την ποιότητα της ζωής μας, αν θέλετε και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και οι σύγχρονες πόλεις έχουν γεννηθεί και έχουν αναπτυχθεί μέσα από συγκρούσεις. Αναρχιαστικοποίηση, γιγαντισμός, και αυτά δημιουργούν τις λεγόμενες αρρώστιες της πόλης. Έτσι λοιπόν η σύγχυση η οποία δημιουργείται κοινωνική καμιά φορά με τη σειρά της διαμορφώνει ανομία. Η ανομία τι είναι? Όλα επιτρέπονται, όλα συγχωρούνται, όλα συμψηφίζονται. Και αυτή με τη σειρά της οδηγεί στο έγκλημα. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να ισχυριστεί ότι το έγκλημα έχει και αυτό μια οικοδημοκρατική προσέγγιση. Δηλαδή και ταυτόχρονα το οικολογικό στοιχείο, το κοινωνικό στοιχείο, το πολιτισμικό στοιχείο, ο τρόπος που διοικείται ένας χώρος, παίζουν και αυτοί οι παράγοντες στο ρόλο τους στο πόσο έγκλημα και ποιο έγκλημα θα έχεις. Γιατί το έγκλημα πια είναι αστικό φαινόμενο. Δεν ζούμε στους ληστές των ωραίων των βουνών, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε την πόλη. Αυτή η πόλη, η κάθε πόλη, χαρακτηρίζεται από το μέγεθό της, από την πυκνότητά της, από την ετερογένειά της, από τις δημόσιες και ιδιωτικές δραστηριότητές της, τον κοινωνικό της ιστό και τον κοινωνικό της έλεγχο. Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν αυτό που σας είπα, την ποιότητα και την ποσότητα της εγκληματικότητας. Τι πρέπει να κάνει μια πόλη? Μια πόλη πρέπει να εξασφαλίζει τους μεγαλύτερους δυνατούς βαθμούς ελευθερίας. Πολεοδομικούς, χωροταξικούς, επικοινωνιακούς, κανονιστικούς. Γιατί η αμορφία, η αταξία, η ανασφάλεια σκοτώνουν ακόμα και αυτό ονομάζουμε ψυχική ευρυχωρία. Δηλαδή, περπατάς στους δρόμους της πόλης και νιώθεις σαν να στενεύεσαι, σαν να μην είναι άνετα. Έτσι λοιπόν, οι δημόσιοι χώροι σε μια πόλη δημιουργούν διανθρώπινες σχέσεις και ταυτόχρονα δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε τη συνείδηση της πόλης. Τη συνείδηση της πόλης. Αυτή η συνείδηση της πόλης είναι η κουλτούρα της πόλης. Κάθε πόλη, είτε το θέλουμε είτε το ξέρουμε, είτε ιστορικά το έχουμε διαβάσει, είτε το βιώνουμε καθημερινά, παράγει τη δικιά της κουλτούρα. Άρα λοιπόν, οι χωρικές δομές μιας πόλης, οι δρόμοι, οι πλατείες, τα σοκάκια, οι ελεύθερες περιοχές, δίνουν σάρκα και οστά σε αυτό που ονομάζουμε δικαίωμα στην πόλη και μειώνουν τους καθημερινούς κινδύνους, να μην νιώθει ο καθένας δηλαδή ότι είναι έγκλειστο στην πόλη του, ότι είναι έγκλειστο στην πόλη του. Θα έρθει στο φυλακισμένο στο σπίτι του. Αλλά ξαφνικά νιώθεις ότι είσαι μια πόλη που σε έχει περικλείσει, σου έχει περιορίσει τους ορίζοντες. Παλιότερα που σας είπα, ο φόβος αφορούσε τις αγροτικές περιοχές. Αργότερα πήγε στο κέντρο της πόλης και τώρα εγκαιτοποιημένα προάστια αυξάνονται συνεχώς. Άρα πρέπει να δούμε έναν τρόπο, να βρούμε έναν τρόπο για να πείσουμε αυτούς και αλλήλους ότι το δικαίωμα στην πόλη συμπεριλαμβάνει και την υποχρέωση της πολιτείας να εγγυάται την ασφαλή διαβίωση στην πόλη. Δεν υπάρχει δικαίωμα στην πόλη που να οδηγεί στο δικαίωμα στην ανασφάλεια. Στην ασφάλεια πρέπει να οδηγεί. Αν δεν μεριά, οι λεγόμενες αντικοινωνικές πράξεις, είτε ονομάστηκαν εγκληματικές, είτε παραβατικές, ή έκτροπες, ή οτιδήποτε άλλο, είναι τελικά ένα αποτέλεσμα ενός ελαττωματικού κοινωνικού χώρου, γιατί και ο νοσηρός περίγυρος και η νοσηρή συμπεριφορά είναι συνήθως άρρηκτα συνδεδεμένες. Με άλλα λόγια, ότι ο χώρος σου δίνει ανάσα αναπνοής ελευθερίας και ο χώρος σου δίνει και ένα στένεμα ψυχής και αν θέλετε μια βάση έκτροπη συμπεριφοράς. Ένας μαύρος βρώμικος τοίχος, πολλές φορές σαν να μας καλεί να του επιτεθούμε. Ένας ωραίος κήπος δύσκολα μας καλεί να τον καταστρέψουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη του περιβάλλοντος αποτελεί ταυτόχρονα και μελέτη των φυσικών και κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν πάνω σε μία εγκληματική συμπεριφορά.
εθνοτικά, οικονομικά, οικογενειακά, ιστορικά, άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού έχουν ερευνηθεί για να εντοπιστεί ακριβώς η σχέση πόλης και εγκλήματος. Επειδή δεν είναι δυνατόν ούτε επιθυμητό να οριοθετήσουμε και να περιορίσουμε την κίνηση των κοινωνικών ομάδων μέσα στον ιστό της πόλης, εσείς θα πηγαίνετε μέχρι αυτόν τον δρόμο, εσείς θα πηγαίνετε μέχρι τον άλλο δρόμο, απαγορεύεται να ανασυναντιέστε. Και επειδή η βία στην πόλη συνιστά γενναίες στοιχείο τόσο της αστικότητας όσο και της συμβίωσης των ετερωτήτων, αλλά και επειδή η μελέτη της αστικής ζωής σχετίζεται με την εγκληματικότητα της καθημερινότητας, πρέπει να συνδέσουμε το δικαίωμα στην ασφαλή πόλη με την οικολογία του εγκλήματος. Αυτό που σας είπα, την ποιότητα της ζωής μέσα στην πόλη. Δεν είναι μια πόλη 10.000 κατοίκων όπου με 10.000 αστυνομικούς θα ένιωθε ασφάλεια. Δεν είναι αυτό το μοντέλο. Η οικολογία λοιπόν μελετάει τις διαδικασίες, τις σχετίσεις, τις κατανομές εγκληματικής δραστηριότητας. Μέρος αυτής είναι και η οικολογία της συμπεριφοράς. Πάει να πει τι τοπικές ευκαιρίες δίνονται για ένα έγκλημα. Σας είπα ότι έχουμε ένα πλέον διεθνικό έγκλημα, ένα διευρωπαϊκό έγκλημα, ένα προφανώς και διαταξικό έγκλημα. Αλλά δεν πάει να πει ότι όλες οι πόλεις, όλες οι χώρες, όλες οι περιοχές έχουν το ίδιο έγκλημα. Άρα υπάρχουν περιοχές που υφίστανται το υπεράνω έγκλημα, αλλά διαμορφώνουν όρους και του δικού τους εγκλήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι παράνομες δραστηριότητες όχι μόνο συμβιώνουν με τις νόμιμες ή τις περιθωριακές δραστηριότητες, αλλά και συντηρούν τις πόλεις διπλής ή τριπλής όψης. Η Αθήνα, για να μιλήσω για αυτήν, σε λίγο θα είναι οι περιοχές των πλουσίων, οι περιοχές των μεταναστών και οι περιοχές γκέτο. Από την άλλη μεριά, ζώρικες πλατείες όπου το βράδυ ακινούνται ναρκωτικά, όπλα, πλαστά διαβατήρια, προϊόντα λαθρεμπορίου και μεγεθύνουν το φόβο και τον ηθικό πανικό των κατοίκων, επαναφέρουν αυτό το ζήτημα που σας είπα της οικολογίας, της ασφάλειας. Πέρα δηλαδή από τη διάβρωση των διαπροσωπικών σχέσεων, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού και τα γκέτο, δημιουργούνται και μαύρες τρύπες εντοπισμένης εγκληματικότητας. Κακόφημες περιοχές, θερμές περιοχές, αυτές που λέγονται hot spot areas, θερμοί τόποι επιβάλλουν συνεχώς μια χαρτογράφηση του χώρου. Η σωστή αντιγκληματική πολιτική σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει σε κάθε δρόμο τι έγκλημα γίνεται, όχι γενικά σε μια πόλη, σε κάθε δρόμο της πόλης. Έτσι λοιπόν η κουλτούρα της χώρας επηρεάζει και την κοινωνική οικολογία και αυτή με τη σειρά της διαμορφώνει το είδος και την έκταση και την ένταση της εγκληματικότητας. Από μια μεριά οι αξίες που ονομάζουμε πολλές φορές, παιδεία, πολιτισμός, παράδοση της κάθε πόλης, παίζουν και αυτές το δικό τους κρίσιμο ρόλο. Μολονότι το ερώτημα, αν υπάρχουν τοπικές αξίες, εγκληματικές ή αντιεγκληματικές, παραμένει ανοιχτό. Το έγκλημα και η πόλη συνδέονται με διάφορους τρόπους, όπως σας είπα, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς. Γι' αυτό και είναι αναγκαία μια ευρύτερη προσέγγιση του αστικού ιστού, ώστε οι παρεμβάσεις στις ευαρημένες περιοχές να είναι εξειδικευμένες. Αυτά τα γενικά, η βία φέρνει βία, θα το χτυπήσουμε το έγκλημα με μια γενική μαγική συνταγή, μην τα πολύ ακούτε. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε πόλη. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης και τι συμβαίνει σε αυτούς. Τι συμβαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι συμβαίνει με τις περιφερειακές λεωφόρους που αυξάνουν το αίσθημα μιας αναισθητοποιούσας στασιμότητας. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα, δεν πάμε να κάνουμε τίποτα. Να σωθούμε μόνο μπορούμε. Οι σταθμοί τρένων, λεωφορείων, μετρό μεταβάλλονται συχνά σε χώρους βίων εκδηλώσεων. Οι νέοι, οι γυναίκες, οι υπερήλικες συνιστούν ομάδες υψηλού κινδύνου. Έτσι λοιπόν, η άναρχη ανάπτυξη των πόλεων, όπως σας είπα στην αρχή, οδήγησε συχνά στην περιφερειοποίηση των λιγότερο προνομιακών στρωμάτων και δευτερογενώς στην εγκληματικότητα επιβίωσης, χωρίς καν να μπορέσει η πόλη να δημιουργήσει αυτοάμυνες και αντιστάσεις. Έτσι, πολλοί είναι φυλακισμένοι σπίτι τους, από το φόβο θυματοποίησης. Ενώ άλλοι εγκληματούν για να προλάβουν επιθέσεις εναντίον τους, αφού έτσι κι αλλιώς θα πέσουμε θύματα, μήπως και προλάβουμε. Η ανασφάλεια του λεγόμενου μητροπολιτικού ανθρώπου, ο οποίος αντιλαμβάνεται την κοινότητα που ζει ως τεχνητή, δεν πιστεύει σε αυτό που ονομάζεται κοινότητα, δηλαδή η έννοια του συνανίκη,
Του νοιάζομαι για τον πλαϊνό μου δηλαδή. Δεν εννοεί μόνο το γενικό κλίμα εγκληματό και θυματογένεσης, αλλά εννοεί και ατομικές παρεκκλήσεις. Οι ρόλοι επιτιθέμενο αμυνούμενο, η δράστη θύματος συχνά αναλλάσσονται. Αγαπητοί φίλοι, η ατροφία της πόλης περιθωριοποιεί. Η δυστροφία της πόλης σκοτώνει. Το μόνο λοιπόν που μένει είναι η ανάπτυξη στο πλαίσιο της λειτουργίας της πόλης, μιας παιδαγωγικής της πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη παραμένει αντικείμενο της ασκούμενης από το κράτος κοινωνικής πολιτικής. Η δευτερογενής πρόληψη ανατίθεται στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξαρτάται από την ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη και τα όρια της παρέκκλησης που ανέχεται η κοινότητα. Αυτό δεν θα το προσέξετε. Τα όρια της παρέκκλησης που ανέχεται η κάθε κοινότητα. Αν πάτε σε 10 πόλεις Ελλάδος, θα δείτε ότι ανάλογα με ιστορικά και δημογραφικά και λοιπά στοιχεία, ότι κάθε πόλη έχει ανοχή μέχρι ως ορισμένο σημείο σε ορισμένες συμπεριφορές, αποκλίνουσες, παρεκκλίνουσες κλπ, που δεν είναι το ίδιο. Τέλος, η τριτογενής πρόληψη θέτει σε κίνηση τους τιμωρητικούς μηχανισμούς, αστυνομία, δικαστήριο, φυλακές, για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και την υποτροπή. Μολονότι παραπάνω διακρίσεις φαίνεται να μην δημιουργούν προβλήματα συναρμοδιοτήτων ή επικαλύψεων, στην πράξη τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι διαφορετικές πολιτικές συγκρούονται και οι συναρμόδιοι ρίχνουν ένα στον άλλον τις ευθύνες αποτυχίας. Θα πρέπει όμως να δούμε σε αρμονία της εξής τριάδας: δημόσια, ιδιωτική, κοινοτική πολιτική, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, να κάνει τη δουλειά της αστυνομίας, ούτε η περιφέρεια να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να λέει ας τα κάνει ο Δήμος, ούτε το κράτος να δημιουργεί αρνητικές συνθήκες ανισότητας, αδικίας και συγκρούσεων και μετά να τα ρίχνει ότι για όλα αυτά είναι η κάτοικη μιας περιοχής. Έτσι λοιπόν πρέπει να ενωθούν οι δυνάμεις. Οι πολιτικοί, οι ειδικοί και οι κάτοικοι πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν μέσω μιας ενεργητικής κινητοποίησης το έγκλημα. Πάντα μιλάμε για την πρόληψη. Μην υπάρξει παρεξήγηση ότι δεν μπορέσει η τοπική κοινότητα των Αχαρνών να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα και τις μαφίες. Αυτή είναι δουλειά λουνού. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με εκείνον και τον άλλον. Η συμφιλίωση δηλαδή αστυνομίας και κοινωνίας πρέπει να επιτευχθεί. Αλλιώς δεν υπάρχει μοντέλο στον κόσμο που να μπορέσει να λειτουργήσει όταν ο πολίτης στρέφει την πλάτη στην κοινωνία, στην αστυνομία. Διότι το δεύτερο οργανωμένο σύστημα μετά το κράτος ή μετά την αστυνομία, που θυμίζουν θεσμός δημοκρατίας, είναι το οργανωμένο έγκλημα. Δεν έχει τίποτα μετά. Όποιος πιστεύει ότι με λαϊκή συναγωγή θα αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα, κάνει μεγάλο λάθος. Εκεί είναι στρατός, σε την μεριά. Άρα λοιπόν, η κινητοποίηση περιλαμβάνει και παραπέμπει σε συνεργασία, σε σχεδίαση, συνδιαχείριση, συμμετοχή και ευαισθητοποίηση. Την ευαισθητοποίηση εδώ την έχουμε, για τους λόγους που σας είπα και στην αρχή. Πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε τους άλλους όρους, την ενδυνάμωση δηλαδή των παραδοσιακών δομών αλληλεγγύης. Οικογένεια, παρέα, γειτονιά, αυτά που λίγο πολύ θα τα πούνε οι φίλες. Την εξοικείωση του κοινού με νομικά ζητήματα, την εκπαίδευση ομάδων αστραπιαίας παρέμβασης, που αυτά συνιστούν αρμοδιότητες στο σημερινό νοτά, όπως έχει αποδειχθεί δηλαδή και σε όλο τον κόσμο. Δεν αρκεί όμως το θεωρητικό πλαίσιο. Χρειάζεται και η πρακτική καθημερινή δουλειά των δημοσίων οργάνων. Γιατί το έγκλημα έχει πρόσωπο. Το ίδιο πρέπει να έχει και η αστυνομία. Αυτή η λεγόμενη κοινοτική ή τομεακή αστυνόμευση, οι αστυνομικές ομάδες γειτονιάς, ο αστυνομικός γειτονιάς, οι ομάδες ταχείας επέμβασης, όλοι αυτοί πρέπει να είναι ενταγμένοι στα ήθη της ζώνης ελέγχου. Δηλαδή να είναι ενταγμένοι στον κοινωνικό ιστό. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να είναι ένας ξένος στον χώρο όπου δουλεύει. Να μην αντιλαμβάνεται δηλαδή και την κουλτούρα της πόλης. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ο αστυνομικός γειτονιάς δεν είναι αυτός που θα κυνηγήσει κατά βάση τον πλαίσιο. Είναι αυτός ο οποίος όμως θα δώσει το αίσθημα ασφάλειας στη γιαγιά, στον παππού, στον νεαρό, στον επιχειρηματία, ότι υπάρχω, είμαι εδώ και έχω το βλέμμα μου στραμμένο σε σένα. Αυτό το βλέμμα στραμμένο σε σένα πρέπει να το έχουν όμως και οι γείτονες μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε ότι στην Αμερική, στην Ιαπωνία, σε μεγάλες χώρες αυτό που ονομάζουμε επίβλεψη γειτονιάς λειτουργεί μια χαρά και στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι είναι ένα είδος
παρακολούθησης ή κουτσομπολιού ή κάτι τέτοιο, έτσι. Το να έχεις, να ξέρεις ότι ο γείτονας έχει πάει διακοπές και να έχεις λίγο τον νου σου, δεν αποτελεί κάποιο είδος κατάδοσης, έτσι, οτιδήποτε άλλο. Ακόμα λοιπόν και αν οι κάτοικοι δυσπιστούν, αμφισβητούν ή αμφιβάλλουν, συνηθισμένο φαινόμενο, για το σχεδιασμό ή την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, κάτι τέτοιο δεν αναστέλει τις δράσεις, αλλά πρέπει να βρούμε νέες συνενέσεις και να αξιολογούμε από κοινού τα αποτελέσματα. Διότι το ενημερωμένο κοινό, και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ, στο τέλος θα συνειδητοποιήσει την αξία προγραμμάτων, κοινών προγραμμάτων της αστυνομίας και των τοπικών φορέων στο σύνολό τους, όχι μόνο του Δήμου, και τη συμβολή τους από τη μια μεριά στην αντιγκληματική, τη συμμετοχική αντιγκληματική πολιτική και από την άλλη στην ποιότητα ζωής. Διότι είναι ποιότητα ζωής το να περπατάς το βράδυ μόνος σου και να τραγουδάς και να μην φοβάσαι. Είναι ποιότητα ζωής. Και είναι κομμάτι της δημοκρατίας αυτό. Έτσι αλλιώς δημοκρατία του φυλακισμένου στο σπίτι δεν υπάρχει. Η αστυνόμευση στον δρόμο πρέπει να έχει πρωταρχικά προληπτικό χαρακτήρα και ειρηνική συνδρομή. Και μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας ζωής και περιουσίας των ανθρώπων να παίρνουν την κατασταλτική τους χρειά. Έτσι λοιπόν θέλουμε μια νέα σχέση μεταξύ αστυνομίας, κοινότητας και πολίτη. Με κοινό παρονομαστεί την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών καταρχήν, η οποία ενδυναμώνει το αίσθημα του συνανήκη και των δοκινοτικών και διαπροσωπικών υποχρεώσεων. Αυτό το μέγα ζητούμενο. Η λεγόμενη δημοκρατική συμμετοχή δεν είναι ούτε στα λόγια, ούτε συνενοχή. Είναι υποχρέωση του πολίτη, έτσι. Άρα λοιπόν το τοπικό κοινωνικό συμβόλαιο ασφάλειας, γιατί γι' αυτό πράγμα μιλάμε, για τοπικό κοινωνικό συμβόλαιο ασφάλειας και η διαχείριση του φόβου και του κινδύνου επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας και επηρεάζει και την ευθύνη, αν θέλετε, καθορίζει και το αίσθημα ευθύνης κατά κατοίκου. Η αστυνομία βοηθά τους πολίτες και οι πολίτες την αστυνομία. Πρόκειται δηλαδή για μια συμπαραγωγή δημόσιας ασφάλειας από την κοινότητα, βέβαια με διακριτούς ρόλους. Δεν έχουμε ένοπλους πολίτες, ούτε έχουμε αστυνομικούς που δέρνουνε. Έτσι λοιπόν, η αστυνομία δεν πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με τα συμβάντα, αλλά να προσανατολισμένη στο να προλαβαίνει να μην γίνει εγκληματογόνο ένα κοινωνικό γεγονός, μία τριβή μεταξύ των κατοίκων, που εκ των πραγμάτων θα συμβαίνει. Αγαπητοί, θέλετε να τελειώσω αυτό το γενικό πλαίσιο, μιας και θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πάνω σε εξειδικευμένα θέματα, τουλάχιστον του τρίπτυχου που είναι οικογένεια, σχολείο, γειτονιά, ας το πούμε έτσι. Γιατί εκεί είναι η κόκκινη κλωστή όπου κινείται το έγκλημα, γεννιέται το έγκλημα, επαναλαμβάνω, το έγκλημα που μπορούμε να προλάβουμε. Το άλλο, αλλωνώνει. Μπροστά λοιπόν στην εγκληματικότητα δεν αρκεί να αρθώσουμε την πρόληψη και την καταστολή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω την αναγκαία καθίσταται και η αλληλεγγύη. Το σημείο αυτό εθνικές στρατηγικές δεν αρκούν. Το κράτος δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Η μικροκοινωνία, η οικογένεια και η μέσο κοινωνία, σχολείο, κοινότητα, εργασία, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους συντονιζόμενες. Η οικογένεια δεν καλλιεργεί τις διακρίσεις. Οι κοινωνικές υπηρεσίες βοηθούν μέσω τηλεφωνικών γραμμών, συμβουλών κλπ. Για να ξεπερνούν τις εντάσεις. Κέντρα για τα εγκαταλειμμένα παιδιά, για τις κακοποιημένες γυναίκες ιδρύονται. Συμβούλια πρόληψης, παραβατικότητας δημιουργούνται σε κάθε Δήμο, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς τοπικής κοινωνίας. Έχουμε ανάγκη δηλαδή από ενδιάμεσες δομές μεταχείρισης. Ούτε το δεν με ενδιαφέρει, ούτε πού είναι η αστυνομία να έρθει να μας σώσει, είναι ένας σοβαρός και σύγχρονος τρόπος διαχείρισης της εγκληματικότητας. Έτσι λοιπόν η παραπάνω ανάλυση εντάσσεται, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, σε μια μικροσκοπική εγκληματολογική προσέγγιση, σε επίπεδο πόλης. Δεν είμαστε όμως αφελείς. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε τις πηγές του εγκλήματος. Εδώ προσπαθούμε όλοι να γιατρέψουμε τις πληγές του εγκλήματος. Ξέρουμε όμως πού γεννιούνται οι πηγές του εγκλήματος και δεν εννοώ συνεχώρια εκδοχή τους. Ξέρουμε πού καλλιεργούνται τα ναρκωτικά και πώς μεγάλες οικονομίες ζούνε από την καλλιέργεια και την διακίνηση ναρκωτικών. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι και αντικείμενο διαχείρισης μιας παγκόσμιας, μιας διεθνούς κοινότητας που νομίζω ότι πραγματικά το υποκριτικό της μέρος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
αφήνει να διακινούνται ναρκωτικά και να πεθαίνουν άνθρωποι και μετά από τα χρήματα τα μαύρα αυτά ιδρύονται νοσοκομεία για την θεραπεία των χρηστών. Δηλαδή αυτό που προκαλέσανε προσπαθούν να το γιατρέψουν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αναδημιουργία των κοινωνικών κυττάρων. Μια αναδημιουργία των κοινωνικών κυττάρων. Μια ενδυνάμωση της αμοιβαίας βοήθειας. Μια μετοχή όλων σε όλα. Δεν θα ξεριζώσουμε τις αιτίες του κακού. Σας το ξανά, από αυτό είναι κάπου αλλού. Μακάρι οι δημοκρατίες να μπορέσουν να το χειριστούν μακροπρόθεσμα. Όμως θα μπορέσουμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Και να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μοντέλο σχέσεων. Μέσα σε αυτή τη διαλεκτική λοιπόν ο πολίτης, όπως πολύ σωστά ακούστηκε, με τη μια ή την άλλη ιδιότητά του, εξακολουθεί και πρέπει να κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο. Καλή επιτυχία να έχετε σε ό,τι έχετε να κάνετε στην πόλη σας.